σήμερα. Κύριε Ιωαννίδη, σφοδρή κριτική από τον κύριο Κουτσούμπα. Στην παρούσα φάση μπορείτε να μας κατατοπίσετε πώς μπορούμε να έχουμε διαφορετική εφαρμογή της πολιτικής που ούτως ή άλλως έχει μπει σε ράγες εδώ και αρκετά χρόνια? Κοιτάξτε, το ερώτημά σας, δηλαδή, προϋποθέτει ένα πλαίσιο και η κατάργηση του λεγόμενου υποκατώτατου ήταν μονόδρομος. Προϋποθέτει, το ερώτημά σας προϋποθέτει ένα πλαίσιο. Προϋποθέτει δηλαδή να δεχτούμε την ήδη εφαρμοζόμενη πολιτική που υπάρχει και αν πάμε έτσι, ο λαός μας συνεχώς, προφανώς δεν εκτιμώ ότι το ερώτημά σας έχει τέτοιο χαρακτήρα. Λέω όχι, για να προκαλείς την απάντησή σας. Επειδή και συζητάμε με κόσμο και και κυκλοφορούμε περιοδίες, συζητήσεις, ο οποίος μας θέτει ακριβώς αυτό το ερώτημα. Μα γίνεται, είμαστε εδώ, είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάμε έτσι, είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ, είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να δούμε φως. Και θέλω να θυμίσω ότι γενικά μέσα στα χρόνια της κρίσης, από το 9 και μετά, κάθε μέτρο αντιλαϊκό που έρχεται γίνεται ακριβώς για να δούμε ξέφωτο. Δηλαδή, βγαίνει κάθε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, η οποία λέει για να δούμε ξέφωτο. Ο λαός μας ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο πολύ το χέρι στην τσέπη. Άρα λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή. Όλα είναι ζήτημα συσχετισμού, δηλαδή είναι ζήτημα ποιος θα πιέσει και πόσο δυνατός θα είναι ο λαός μας προκειμένου να πιέσει, πρώτο, να αποσπάσει, κατακτήσει, να βάλει εμπόδια σε μια επίθεση η οποία μέσα στην κρίση επιταχύνθηκε, το ξέρουμε όλοι, το ζήσαμε όλοι, αλλά και τώρα που η κυβέρνηση μας λέει ότι είμαστε εκτός μνημονίου, τι έχουμε δει? Έχει προχωρήσει σε μια αναπλήρωση των απολειών? Γιατί ας μιλήσουμε για τον υποκατώτατο μισθό που καταργήθηκε και τον κατώτατο μισθό ο οποίος αυξάνεται με τα όποια, με τις όποιες σημειώσεις και αστερίσκους που έχει αυτό λόγω αφαρολόγητου. Αλλά παράλληλα με αυτό θέλω να σας πω ότι ο νόμος Αχτσόγλου, τέλος πάντων, ουσιαστικά έχει μια παυλίτσα. Είναι με τον κύριο Βρούτση, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, γιατί αυτός ο νόμος καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις. Και ξέρω, όταν μιλάμε για κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, ουσιαστικά πρόκειται για μια απώλεια, πολύ μεγάλη απώλεια, ενός όπλου που έχει η εργατική τάξη, ο εργαζόμενος συνολικότερα, να διεκδικήσει, να πιέσει για καλύτερους μισθούς. Ένα το κρατούμενο. Μιλήσαμε για ανάπτυξη. Και επειδή ακούω και για τα ζητήματα των πλεονασμάτων, να υπενθυμίσω, να ξαναβάλω στο τραπέζι ότι μιλάμε για ματωμένα πλεονάσματα. Γιατί αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, τα οποία προέρχονται από κυριολεκτικά μια φορολογία του ελληνικού λαού, έχει μια σημασία να δούμε και όταν συζητιέται και όταν ψηφίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός, πού πηγαίνουν. Πού πηγαίνουν. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό, έστω αυτόν τον τσεκουρεμένο κρατικό προϋπολογισμό λόγω κρίσης, λόγω μείωσης του ΑΕΠ. Και εδώ μιλάμε στα 55 δις του κρατικού προϋπολογισμού, οι κοινωνικές δαπάνες μειώνονται. Έχουν φτάσει στα 500 με 800 εκατομμύρια κοινωνικές δαπάνες. Και αυτό δεν είναι μια θεωρία. Δεν είναι δηλαδή κάτι που πετάμε έναν αριθμό. Το αντίθετο πάντως λέει το αρμόδιο Υπουργείο Μισό λεπτάκι να σας έχουμε αύξηση των... Έχει δίκιο ότι μειώθηκαν. Να είναι παραπάνω από 500 με 800 και είναι ένα κομμάτι. Να σας πω. Έχει δίκιο ότι μειώθηκαν. Έχει να κάνει με... Τώρα η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι αυξάνονται. Αλλά επειδή μερικές φορές έχει μια σημασία να σταθούμε στο εξής. Το μια από τα ίδια. Ακόμα εγώ να σας φέρω το παράδειγμα το μία από τα ίδια. Δηλαδή δίνω 1-2 εκατομμύρια παραπάνω παρακάτω. Να μιλήσουμε τώρα με βάση μια πραγματικότητα. 400 εκατομμύρια λιγότερα. Να σας πω εγώ όμως το εξής. Να σας πω το εξής, επειδή το ζω κυριολεκτικά το ζω. Να πάρουμε το παράδειγμα των σχολείων. Είμαστε από το 2009 σε μια κατάσταση που η υποχρηματοδότηση σχολικών επιτροπών των μεθόδων και των χρημάτων συντήρησης των σχολείων οδηγεί φέτος ουσιαστικά είναι μια ορολογιακή βόμβα. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε για τα βάνια που πέφτουν. Για παιδιά τα οποία αλλάζουν ρούχα γιατί βρέχονται μέσα στο σχολείο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται αυτό που λέμε, ότι η αναπλήρωση των απολειών πρέπει να σηματοδοτήσει και μια ουσιαστικά αντιστροφή και στο ζήτημα των κοινωνικών δαπανών. Δεν μπορεί να πάει άλλο η κατάσταση. Μάλιστα. Αυτό εννοούμε. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο όσον αφορά τις περίφημες μεταγραφές και αναδιατάξεις του πολιτικού σκηνικού. Και να πω το εξής, ότι είναι καλό που το συζητάμε εδώ πέρα και με μια έτσι αυρότητα. Αλλά ο κόσμος παραέξω κυριολεκτικά έχει αειδιάσει. Και το λέω γιατί, δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Δηλαδή, ότι με μία έννοια υπάρχουν, όχι μόνο, δεν το λέω με την έννοια την οικονομική των συναλλαγών, αλλά αυτό το οποίο δίνει τη δυνατότητα για συνεχόμενες μεταγραφές, για συνεχόμενες αναδιατάξεις, είναι μια κοινή αντίληψη πάνω στα στρατηγικά ζητήματα της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, που ονομάζεται με λίγα λόγια Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική να πούμε καρέκλες κτλ.
Όμως έχει μια σημασία αυτό, να φωτίσουμε αυτή το γεγονός ότι από το 2015 οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν γίνει σμπαράλια, έχουμε προσαφαιρέσεις και έχουμε μια συνεπή δύναμη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και μάλιστα διαστόματος του Γενικού Γραμματέα την περασμένη εβδομάδα είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ένας βουλευτής μπορεί κάποια στιγμή να πει ότι εγώ μετανιώνω, αναθεωρώ τις απόψεις μου, είμαι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θέλω να συνεργαστώ, και λέμε ξεκάθαρα, παραδίδει την έδρα. Και φυσικά, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διαφωνεί και με το πλαφόν του 3%. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχει μια σημασία, παρατήρησα στην ομιλία του κ. Πρωθυπουργού, το γεγονός ότι απευθυνόμενος και στο Κινάλ είπε ότι εμείς, απαντώντας δηλαδή και στις επιθέσεις που γίνονται, ότι θέλουμε να σας διαλύσουμε κτλ., ότι εμείς δεν θέλουμε να σας διαλύσουμε, θέλουμε έναν ισχυρό πόλο, ας πούμε, κεντροαριστεράς, για να δημιουργήσουμε την προοδευτική συμπαράταξη. Θυμάμαι, δεν είμαι και τόσο μεγάλος για να χάνω την μνήμη μου, το τελειώνουμε με το παλιό. Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν, για να τελειώσουμε κυριολεκτικά με το παλιό, πρέπει να βάλουμε σαν στόχο εδώ και τώρα κάποια πράγματα να γίνουν. Και ο κόσμος, επειδή για να μιλήσουμε για ανάπτυξη, επειδή ξεκινήσαμε και αυτό είναι το πλαίσιο της σημερινής μας συζήτησης, ανάπτυξη σημαίνει επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, συντάξεων και 751 ευρώ μισθός βασικός άμεσα. Και ο κ. Διαμαντόπουλος, γιατί να μην τον αδικήσουμε με τον χρόνο. Ένα σχόλιο θα κάνω κι εγώ.